Στις 24 Σεπτεμβρίου από τη συχνότητα της δημόσιας τηλεόρασης θα μεταδοθεί τηλεμαχία των 6 υποψηφίων προέδρων του ΠΑΣΟΚ. Οι εκπρόσωποι τους συμφώνησαν στη διεξαγωγή απευθείας διαλόγου μεταξύ τους, ενώ οι ακριβείς κανόνες θα καθοριστούν στην επόμενη συνάντησή τους. Μία από τις προτάσεις που έπεσαν στο τραπέζι ήταν να τεθούν ερωτήσεις από 6 θεματικές ενότητες. Συζητήθηκε επίσης να υπάρξει δυνατότητα ελεύθερης τοποθέτησης ή ερώτησης από υποψήφιο σε υποψήφιο, αλλά και υποψήφιος να έχει το δικαίωμα να πάρει το λόγο όποτε θέλει και να ρωτήσει την υποψήφιό του 3 φορές. Ενώ τις ερωτήσεις να τις θέτουν εν αλλάξ 2 δημοσιογράφοι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Real FM, πρότεινε ένα ανοιχτό debate μεταξύ των υποψηφίων. Να είναι για πρώτη φορά ένα ανοιχτό debate και όχι ένα προκάτ debate όπως όλα αυτά που έχουμε συνηθίσει, και τα διακομματικά και τα εσωκομματικά των παράλληλων μονολόγων όπου κάποιοι ρωτούν, αλλά ένα debate που μπορούν ελεύθερα να μιλήσουν υποψήφοι, να ρωτήσουν υποψήφοι. Καλοδεχούμενη χαρακτήρισε την πρόταση ο Μιχάλης Κατρίνης. Είναι καλοδεχούμενο debate και δεύτερο debate πριν την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, ώστε οι πολίτες να έχουν καθαρή άποψη. Θα πρέπει υποψήφιοι να μιλήσουμε για όλα τα θέματα, να πούμε καθαρά πώς οραματιζόμαστε την παράταξη. Θετική στην πρόταση Ανδρουλάκη και η Νάντια Γιαννακοπούλου. Να μιλήσουμε ως κόμμα και ως παράταξη με καθαρές κουβέντες. Πρέπει το ΠΑΣΟΚ να βγει με τον καθαρό του λόγο, να εκφράσει ξανά τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Η Άννα Διαμαντοπούλου, που είχε προσκαλέσει σε debate τους συνυποψηφίους της, διαμηνύει ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να γίνει η εναλλακτική λύση στη διακυβέρνηση της χώρας. Θέλουμε λοιπόν ένα Big Bang. Αυτό σημαίνει προγραμματική κατεύθυνση, να μπορούμε να έχουμε ένα πρόγραμμα που συνθέτει. Χρειάζεται ένα ανοιχτό κόμμα με πολιτική και στρατηγική αυτονομία. Χρειάζεται ηγεσία. Ο Παύλος Γερουλάνος από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι πρέπει να είναι βουλευτής ο επόμενος πρόεδρος του κόμματος, κάνοντας μάλιστα λόγο για full-time απασχόληση με το καρφί να πηγαίνει στον Δήμαρχο Αθηναίων. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση δια αντιπροσώπου. Ο πρόεδρος πρέπει να είναι βουλευτής. Η ηγεσία ενός κόμματος στο οποίο πρέπει να έρθουν τα πάνω κάτω δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο παρά πλήρους απασχόλησης. Δεν είναι δουλειά part-time. Ο Χάρης Δούκας σήκωσε το γάντι. Μου έκανε εντύπωση όντως αυτή τη αναφορά, διότι ο ίδιος το 2021 που ήταν υποψήφιος πρόεδρος δεν ήταν βουλευτής. Ταυτόχρονα ήταν επικεφαλής στη Δημοτική Παράταξη στην Αθήνα και Δημοτικός Σύμβουλος.